Καλησπέρα σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε για μία ακόμη φορά στο κανάλι, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με FIFA, καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο με draftάκι. Αυτή τη φορά δεν έχουμε ούτε τροχό, δεν έχουμε κανένα challenge, δεν έχουμε κανένα forfeit, έχουμε ένα απλό κλασικό πατροπαράδοτο draftάκι. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να ασχοληθώ λίγο περισσότερο με τον draft, γιατί έχει πολύ ωραίες κάρτες αυτή την περίοδο και πλησιάζουμε σιγά σιγά και σε εποχή draft μας, οπότε ας κάνουμε λίγη προθέρμανση από τώρα. Πρωτού βέβαια προχωρήσουμε στο στήσιμο και στο να παίξουμε το συγκεκριμένο draftάκι, θα ήθελα guys μου να σας ζητήσω κάτι. Όπως βλέπετε και στο subscriber count, έχουμε περάσει τους 99.000 συνδρομητές. Όσοι δεν έχετε κάνει sub ή όσοι είστε καινούργοι, please guys κάντε ένα sub να φτάσουμε το συντομότερο δυνατόν τους 100.000. Έχω βάλει ένα προσωπικό στοίχημα ότι το φετινό μου χριστουγεννιάτικο δώρο θα είναι 100.000 στο YouTube. Οπότε όσοι δεν έχετε κάνει sub, please πατήστε sub, είμαστε πάρα πολύ κοντά στους 100.000. Και εννοείται θέλω να συνεχίσετε να κάνετε like, όπως το συμφωνήσαμε και την προηγούμενη φορά, θέλω να υπάρχει ένα consistency σε αυτό το κομμάτι. Οπότε σήμερα μπορούμε να φτάσουμε 5.000 like σε αυτό το τραφτάκι. Οπότε sub, like, ενεργοποιήστε και τις ειδοποιήσεις για να σας έρχονται όλες οι ενημερώσεις για τα βίντεο. Πάμε να χτίσουμε το τραφτάκι μας. Κάνουμε ένα πολύ μικρό break για να μιλήσουμε για το χορηγό μας που είναι το enemba.com. Είναι το καλύτερο και πιο αξιόπιστο online site για οτιδήποτε σχετικό με gaming. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια για όλες τις πλατφόρμες. Μπορείτε να αγοράσετε επίσης PSN κάρτες, Xbox Live κάρτες, FIFA Points, ό,τι γουστάρετε και ό,τι είναι σχετικό με gaming. Αυτή την περίοδο τρέχουν πολύ καλές προσφορές στο site της enemba, οπότε είναι το καλύτερο timing για να αγοράσετε το FIFA 23 ή οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι γουστάρετε. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κλικάρετε το link που υπάρχει κάτω στην περιγραφή, να επισκεφτείτε το site της enemba.com και να ολοκληρώσετε όλες τις αγορές σας. Δυστυχώς τα FIFA Points μας έχουν τελειώσει και δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε πλέον, οπότε θα πάμε αναγκαστικά με 15.000. Η αλήθεια είναι, guys, ότι κυκλοφορούν οι καινούργιες story, νομίζω για το World Cup, πώς λέγονται αυτές τις κάρτες, οι κίτρινες, οι move κάρτες και κυκλοφορούν και οι κόκκινες που δεν έχουμε δοκιμάσει. Θα ήθελα να χτίσουμε ένα έτσι ωραίο draftάκι, ένα δυνατό draftάκι να παίξουμε, να το ευχαριστηθούμε. Θα πάμε το 4-3-3 defend, για να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί. Για να δούμε, θα χτίσουμε κανένα καλό draftάκι. Έχουμε τον Messi. Δεν νομίζω ότι έχει καλύτερη κάρτα του από τον Messi. Τώρα να μην διαλέξουμε τον Messi αμαρτία, αν θα πέσει το ταβάνι μας πλακώσει. Πάμε με Messiah. Για να δούμε αν θα είμαστε τυχεροί να χτίσουμε καλή ομάδα. Δεν μου αρέσουν οι επιλογές για striker. Βασικά είναι άθλιες. Θέλουμε κατευθείαν ένα striker. Ας πάμε με Griezmann, μπας και μας δώσει κάτι από γαλλικό. Δεν μου αρέσει ο striker που δίνει. Εδώ έχουμε την πρώτη απίστευτη κάρτα. Δείτε τώρα debate που μας κάνει το παιχνίδι. Μας δίνει να διαλέξουμε μεταξύ Rashford και Son. Αν και ο Son φαίνεται να έχει επίσης απίστευτα stats, θα πάμε με Rashford. Για πάμε να δούμε στο κέντρο μας. Ωμαν, τι ideas είναι αυτές. Πάμε με τον Βερετού. Σίγουρα αυτός και ο Griezmann πρέπει να αλλάξουν σίγουρα. Εδώ. Και το CM μας πρέπει να αλλάξει. Μην μας καταστρέψει το κέντρο όμως τώρα. Μάλιστα. Δεν θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα κέντρο non-rare χρυσούς. Για να δούμε στην άμυνα. Έχουμε κάτι καλύτερο. Έχουμε κάτι καταπληκτικό που είναι ο Roberto Carlos Moments. Ελπίζω να είναι σαν τον Roberto Carlos in-game για να μην παίζει, ας πούμε, στη θέση του Roberto Carlos Σόκρατες. Με αυτά που έχουμε δει. Εννοείται θα διαλέξουμε Roberto Carlos για να βοηθήσει και στο chemistry. Στα CB τώρα θέλουμε κάτι καλύτερο. Δεν θέλουμε σίγουρα το Maguire. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο καλύτερος είναι ο Inigo Martinez. Κάτι καλύτερο στα CB. Έναν καλό CB θέλω. Μας τον δίνει, είναι ο Κόρντομπα. Και μπαίνει και αυτό σε full chemistry. Και πάμε στο δεξί back. Εδώ κάτι ενδιαφέρον. Με pace τουλάχιστον. Ναι, ας πάρουμε τον Γοδό. Είναι Αργεντίνος. Ναι, δεν μου αρέσει πολύ η ομάδα να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να το ξαναφτιάξουμε τον draft, να σας πω την καθαρή αλήθεια. Ο Ρούγι μπαίνει σε δύο chemistry. Πάρε αυτόν. Πάρε τον Αρούμα. Μπαίνει και αυτό σε καλό chemistry λόγω Μέση. Για να δούμε, άμυνα. Όσκαρ Ντεμάρκος χωρίς πολλά. Σαλιμπά είναι καλός και βοηθάει περισσότερο από τον Ενίγο Μαρτινές. Γενικότερα στο chemistry έχουμε πάει καλά. Αν μπορούσα να φτιάξω αυτό το άθλιο κέντρο θα ήμουν ικανοποιημένος βασικά τώρα που το ξαναβλέπω. Πρέπει να αλλάξουμε όλο το κέντρο, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αλλάξει. Βέβαια με μια κάρτα σαν τον Σανέ έχουμε ενδιαφέρον. Βέβαια ο Σανέ θα μπει off cam άμα το ξεκινήσουμε. Ο Μπαρέλα από την άλλη είναι μια πολύ καλή κάρτα. Τώρα θα ήταν τρελό άμα διάλεγα εδώ τον Μπαρέλα αντί για τον Σανέ. Και θα με κράζατε όλοι. Πρέπει να διαλέξουμε τον Σανέ. Δεν γίνεται να διαλέξουμε τον Μπαρέλα. Δεν γίνεται. Θα ήταν τρελό. Εδώ έχουμε ωραίες επιλογές. Καταρχάς έχουμε τον άλλο Βαϊράν, ο οποίος είναι απίστευτη κάρτα. Με έχει διαλύσει αυτή η κάρτα όπου τον συναντάω. Είναι φοβερός. Θα τον διαλέξω. Δεν μπορώ να τον αφήσω, guys. Είναι τρελό άμα αφήσει τέτοια κάρτα. Αλλά δεν έχουμε κέντρο. Πω! Εουσέμπιο Πελέ και Γκαρίντσα! Δεν διαλέγω Εουσέμπιο, εννοείται θα διαλέξουμε Πελέ. Και δεν το συζητώ. Μόνο επιθετικούς έχει ομάδα, ρε. Κάνουμε εδώ πέρα μια μαγιά να διαλέξουμε Gosens, γιατί ο Gosens μπορεί να παίξει στο κέντρο. Για να δούμε λίγο και τις υπόλοιπες επιλογές.
Τερματοφύλακα δεν θέλουμε. Α πάρουμε τον Καστάνια. Βολεύει περισσότερο. Μα δίνει συν 2. Καλό αυτό. Δώσε κάτι στο κέντρο. Δώσε ένα icon στο κέντρο. Max, εννοείται. Δώσε ένα παίχτη κέντρο τουλάχιστον. Να φτιάξουμε τον έναν από αυτού. Πρέπει να βάλουμε τον Ρομπερτόνε αναγκαστικά σαν. Πω, τα διαλύει όλα ο Ρομπερτόνε εδώ. Δεν μ' αρέσει αυτό. Ένα icon για το κέντρο ήθελα μόνο. Ναι. Όχι, δεν μας το έδωσε. Το κέντρο μας είναι άθλιο. Αν υπάρχει κάτι σε αυτή την ομάδα το οποίο είναι το άθλιο της υπόθεσης, είναι το κέντρο δυστυχώς. Λοιπόν, εδώ πέρα ποιος δίνει το περισσότερο. Όλοι στο 28 είναι. Αυτός μας πάει στο 29, οπότε τον διαλέγουμε. Λοιπόν, ανεβάζει τον Καστάνια. Λοιπόν, έχουμε ένα draft το οποίο έχει 2-3. Βασικά, όχι 2-3. Έχει αρκετές ενδιαφέρουσες κάρτες. Έχει τον Πελέ, έχει τον Ρομπέρτο Κάρλος κτλ. Το κέντρο με ξενερώνει πάρα πολύ. Και χωρίς κέντρο δεν μπορείς να παίξεις, η αλήθεια είναι. Έχω αρκετά σενάρια στο μυαλό μου, θα σας τα εξηγήσω όταν πάμε in-game. Πάμε να φτιάξω tactics και ξεκινάμε να παίξουμε. Λοιπόν, πρώτο ματσάκι. Μοντιέλ, Μασεράνο, Έριξεν, Ζαρζίνιο, Πελέ και Ράσορ. Τι ίδιες κάρτες μας έδωσε. Αν εξαιρέσουμε το Ζαρζίνιο και το Μοντιέλ. Οκ. Okay. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα γυρνάει ο Γκριεσμάν πίσω. Θα πάει ο Τιράμ στη θέση του Αντρέ. Θα βγει ο Αντρέ προφανώς για να μπει ο Πελέ. Και τώρα εδώ πέρα θα δούμε λίγο τι θα γίνει. Αν δεν μου αρέσει το κέντρο, θα κατεβάσω τον Γκριεσμάν πιο πίσω. Μπορεί να πετάξω τον Ρομπερτόνε μέσα. Και έχουμε άλλο Βαϊράν και Σανέ σαν Μπαλαντέρ. Ξεφεύγει. Καλά, ο Πελέ τους έχει κάνει χαζούς εκεί. Μέση με στην περιοχή. Εδώ έχω κάνει λάθος. Η μπάλα στον Πελέ μέσα από την περιοχή. Ο Πελέ. Ο βασιλιάς. Γκολάσο από τον Ρέι. Πολύ όμορφο κόψιμο. Τελικά ο Καστάνια έχει καλά defending stats, έτσι. Μέση βλέπει τον Πελέ. Πελέ βλέπει ξανά τον Μέση. Ο Μέση στην περιοχή. Γκολάσο ντελέ ο Μέση. 2-0. Γιατί έχει και αυτός Rashford. Με τον Πελέ εδώ. Ναι. Το είπα. Μη φάμε kick of glitch. Το φόρσαρε πάρα πολύ ο αντίπαλος. Δεν την πουλούσε δηλαδή την μπάλα. Δεν την έδινε εύκολα. Εδώ ο Μέση στην περιοχή. Γκολάσο! Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, μάλλον λόγω κακού καιρού έξω, χτυπάει το κινητό. Κάνει αυτόν τον ήχο. Θες να το ακούτε τώρα. Πελέ, βλέπει πανέμορφα το Rashford. Rashford στο Μέση, εδώ νομίζω τελειώνει. Εδώ έχει τελειώσει. Άπαξ και μπει ο Μέση εκεί, θα το κάνει το 4-1 και ο Italy Boy θα το κάνει το Rage Quit. Μάλλον κάποια αλλαγή θέλει να κάνει. Ή από τα νεύρα του το πάτησε. Όχι, έκανε αλλαγές. Έκανε 2 αλλαγές. Με Πελέ. Με το εξωτερικό. Πελέ! Πελέ! Ο βασιλιάς! Ρέι για το 5-1! Πόπο τι έχει πετάξει! Το φόρσαρα από την αλήθεια. Αυτός ποιος είναι? Δεν είναι ο Πελέ. Ο Μουλούμπου πρέπει να είναι. Δεν ξέρω βασικά μα μοιάζει ο Πελέ. Να πω την αλήθεια. Δεν το πρόσεξα. Πελέ, για να δούμε και το φινές του. Perfect. Ο Χριστός και Παναγία. Ο Χριστός και Παναγία. Κάντε ένα κοντινό να δούμε αν είναι ο Πελέ. Ναι, ο Μουλούμπου είναι, δεν είναι ο Πελέ τελικά. Οκ, εντάξει. Δεν ξέρω ποιος από τα icons είναι αυτός. Πάντως, τα shoot που βάζει είναι ακραία. Κι άλλο kick of glitch. Εντάξει. Έβαλε για ένα ακόμα kick of glitch. 6-2. Πολύ ωραία προσπάθεια. Rashford, Πελέ, Rashford, Πελέ. Συνδυάζονται. Γκριεσμάν, τελαξεφτύλα, 7-2 στο 87, εντάξει. Να πω την αλήθεια, χάσαμε αρκετό χρόνο εδώ πέρα, αλλά τι να κάνουμε. Ευτυχώς τελειώνει το μαρτύριο. Να ο Πελέ, παραλίγο να του μοιάζει. Γράψτε μου κάτω στα comments, guys, ποιος είναι αυτός. Αν είναι κάποιος generic παίκτη που δεν υπάρχει, αν είναι κάποιος από τα icons που δεν έχω δει τις φάτσες του in-game. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά. Ο Πελέ έβαλε απίστευτα γκολ. Πραγματικά έβαλε απίστευτα γκολ. Έβαλε 3 γκολ και 3 assist και ήταν ακραία όλα τα γκολ που έβαλε. Και η τριβέλα και το φινές. Προχωράμε, πάμε στο δεύτερο round. Λοιπόν, αντίπαλος νούμερο 2 με ασέγχο στο τέρμα. Μπλανκ, Μάρκες, Γκορέτσκα, Ετό, Βινίσιους και Μπέιλ. Η επίθεσή του είναι πάρα πολύ όμορφη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η επίθεσή του. Εμείς πάμε να κάνουμε την αλλαγή μας. Τρομερή πάσα στο Μέση. Η μπάλα στον Πελέ, ο Πελέ στο σουτ. Καλά, ο Πελέ δεν υπάρχει, ρε. Ακόμα κι αν είναι το πιο generic μποτάκι. Τα stats του είναι ακραία, πραγματικά ακραία. Δεν ξεφεύγεις από εδώ. Μέχρι τώρα ο Κόρντομπα παίρνει 10 μετόνορε σε αυτά που κάνει στην άμυνα. Πελέ έχει φύγει. Πελέ βλέπει το Μέση. Μέση στην περιοχή. 1, 2, 3, δεν τα χάνουμε συνέχεια. Εδώ έχουμε και πάσε τον αντίπαλο από τον Bully Boy. Το κάνει.
Vamos! Rage quitάκι, γρήγορο. Γενικότερα είχαμε full domination στον αντίπαλο. Προχωράμε. Πάμε στο τρίτο παιχνίδι, 7-2-2-0 και πάμε στον ημιτελικό. Αντίπαλος νούμερο 3, ο οποίος πατάει κατευθείαν παύση. Καρβάλιο Πετί του Ρέζι Ντάνγκοβου και Ουσέμπιο Μόμεντς. Αυτός έχει πολύ τρελή ομάδα. Αυτός έχει νομίζω την καλύτερη ομάδα που έχουμε δει μέχρι τώρα. Κάτι μου λέει ότι αυτό θα είναι το πιο δύσκολο match στο draft. Μακάρι να έχει μόνο την ομάδα. Όχι, 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 πρέπει να το σταματήσουμε. Και ήξερα ότι θα τη στείλει σε αυτή τη γωνία. Και δεν είχε γίνει αλλαγή. Έτρεχε εκεί ο Αντρέ και δεν έφτανε. Όπως σας είπα, αυτό πιστεύω θα είναι το πιο δύσκολο match. Και τώρα λείπει ο Walker, οπότε πρέπει να χτυπήσουμε από εδώ πέρα με τον Rashford. Μέση. Ναι, μεσάια. Πολύ υπομονή. Τον έκανα λίγο ότι θα έρθει από το δεξί του πόδι και τελικά έμεινε από το αριστερό. Πολύ σημαντικό γκολ. Πάμε. Πώς πέρασε ο Ουσέμπι από εδώ. Το κατάλαβε και έβγαλε και πράσινο. Ναι. Καστάνια, εύκολο. Πάρα πολύ όμορφο kick-off glitch. Αυτό το σεντράκι εκεί, guys, αυτό το γλυκό σεντράκι δουλεύει πάρα πολύ. Πρέπει να το εκμεταλλευτώ πάρα πολύ αυτό, γιατί σε σύστημα με 4-3-3 δουλεύει πάρα πολύ. Εδώ έχουμε το Βερετού. Τώρα ο Βερετού τι ρόλο βαράει. Εδώ ο Γκρισμάν όμως βαράει πολύ καλό ρόλο. 3-2 στο 33 και 33. Για να δούμε. Προσπαθεί να παίξει με το pace γενικότερα ο αντίπαλος. Να το κατάφερε. Δεν θα κουνήσει τέρμα. Δεν θα κουνήσει τέρμα, Ουσέμπιο είναι αυτός. Τρώμε κακό kick of glitch. Δεν μπάλα στον Πελέ. Πελέ βλέπει τον άλλο Βαϊράν. Γκολάρα από τον άλλο Βαϊράν με το αριστερό του. Και τώρα πρέπει να κρατήσουμε το σκορ, γιατί αυτός ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ καλός, παιδιά. Πρέπει να μην φάμε kick of glitch βασικά. Τι κάνει! Κολοπέχνιδο! Μου νέκρωσε τους χέρσορες. Δεν ξέρω αν το είδατε τι έκανε. Νόμιζα ότι είχε σταματήσει το παιχνίδι. Τίποτα είχε δώσει φάουλ, ρε παιδί μου. Ναι, απίστευτο. Απίστευτο, έχει σταματήσει η φάση για να φάω γκόλ εκεί. Καλά, εντάξει, δεν το έχω ξαναδεί τώρα το τσίρκο. Έκανε εκείνη την κριτζιά το παιχνίδι εκείνη την ώρα, ίσα-ίσα, για να φάω τον γκόλ. Αυτά μου δίνουν πάρα πολύ να τα κάνει το παιχνίδι. Φαίνεται και από τα στάτσου ούτως ή άλλως πόσο το φόρσα, 61 τάκλες ο άλλος. Ναι, πανέμορφο. Είναι πανέμορφο, είναι γκολάρα. Να βάλουμε κι εμείς μια φορά ένα kick of glitch. Ξεφτύλισμα μεγάλο εδώ. Μεγάλο ξεφτύλισμα. Βασικά όχι, δεν είναι δικό μου kick of glitch. Αυτός νομίζω είχε σέντρα. Του έκλεψα την μπάλα, νομίζω. Και βάζουμε γκολάρα. Βάζουμε γκολάρα. Αυτό θέλει ένα ακόμα για να το κλείσουμε το παιχνίδι. Ρε, εσείς πραγματικά νιώθω ότι το παιχνίδι είναι αυτό που λέμε το momentum, ρε παιδί μου. Νιώθω ότι τον σπρώχνει αυτή τη στιγμή κάθε φορά που τρώει γκολ. Θα το βάλει. Πενάλ! Πέναλτι. Πενάλ για το λέω. Rashford. Γκολάσο ντε λα Ράσφορντ. Μεξί, να πω την αλήθεια, περίμενα ότι θα βάλω τον Πελέ. Για ποιο λόγο βάλω τον Ράσφορντ, έχει καλύτερα πέναλτι ο Ράσφορντ τον Πελέ. Τι πω, guys, δεν πανηγυρίζω, γιατί αυτό τώρα πάλι κανένα kick of glitch θα βάλει ή θα φριζάρει όλο το παιχνίδι για να εσωφαρίσει. Τι να πω, δεν ξέρω. Άλλο Βαϊράν. Πώς γίνεται αυτός ο Walker να μας προλαβαίνει όλους στο τρέξιμο, ρε παιδί μου. Σανέ. Σανέ, τελείωσε το! Τελείωσε το, Σανέ, με το δεξί σου! Τελείωσε το με το δεξί σου, Σανέ! Μπράβο, αγόρι μου! Δεν είδα, νομίζω έχει 3 weak foot αυτή η κάρτα. Έχει πάρει upgrade, έχει 4-3. Guys, δεν θέλω να πω πολλά, αλλά νομίζω ότι μάλλον το κλατσάρουμε εδώ πέρα το παιχνίδι. Εδώ, μα, βασικά πρέπει να του κλέψω την μπάλα. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω γιατί αυτό έχει. Το έβαλε. Πω, πω, ευτυχώς. Τώρα νομίζω το έχουμε κλατσάρει. Τώρα νομίζω το έχουμε κλατσάρει. Το κλείσει. Πολύ μεγάλη νίκη. Συνήθως όταν το draft εκτελήσεται έτσι και παίζει το πρώτο τελευταίο match. Τον ημιτελικό δηλαδή, τόσο δύσκολο, δεν είναι ο τελικός τόσο δύσκολος. Ελπίζω να μην το ματιάσω, αλλά αν παίξω δεύτερο ίδιο δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι normal για τον draft. Λοιπόν, πάμε τελικό. Να δούμε. Δεν νομίζω ότι θα παίξουμε πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά ποτέ μιλές ποτέ με το FIFA. Εσύ οστάνουμε στον τελικό. Wiesbaden, εντάξει, Γερμανός. Λογικά, Γερμανός πρέπει να είναι. Λοιπόν, έχει Μεντί, έχει Κόρδοβα, έχει Ρικάρντο, Καρβάλιο, Μαρκίσιο, Ζινολά, Πελέ, Ντόνοβαν και Σάντσες. Μπροστά σίγουρα θα κάνει αλλαγή. Έχει απίστευτη ομάδα. Έχει πάρα πολλούς χειρούς βασικά και Ζινολά. Τον οποίο δεν τον έχω συναντήσει πολύ, ο αντίπαλος πάτησε παύση, οπότε εμείς πάμε να κάνουμε τις αλλαγές μας. Γκρισμάν ωραίος.
Όμορφα, ο Πελέ βλέπει τέλεια βασικά τον Ράσφορντ. Αυτό όμως για το Μέση είναι γκολάσο! Πολύ ωραία προσπάθεια. Θα πω εγώ το σκορ μας αδική και φουλ μέχρι τώρα. 1-0-2, 0-2 θα έπρεπε να είναι σίγουρα βασικά. Εδώ δίνει τρομερή πάσα ο Πελέ στο Μέση και αυτός ο Μέση, ρε παιδί μου. Αυτό το σουτ που έχει ο Μέση δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πραγματικά το σουτ του Μέση και του Κριστιάνου, ρε εσείς, είναι ακραία, πραγματικά. Ναι, ο Πελέ στο Ράσφορντ. Νάτος ο Ράσφορντ! Ο Ναζάριο των φτωχών! Έτσι τον είχα βαφτίσει στο FIFA 19. Έχουμε πάση από τον αντίπαλο. Φαντάζομαι θα έχει να βάλει και κάποια ακόμα, αλλά και δεν γίνεται. Και έχουμε rage quit. Σας το είπα, guys! Σας το είπα! Πιο δύσκολο match από το προηγούμενο δεν θα παίξουμε. Πάντοτε γίνεται αυτό. Όταν παίζει ένα τόσο δύσκολο match, συνήθως το επόμενο είναι πολύ πιο εύκολο. Βασικά, πάμε να τα πούμε στο review της ομάδας και να σταθώ αρχικά στην άμυνα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση ο Καστάνιε. Τα stats του μοιάζουν πάρα πολύ τα stats του Νταλότ. Ο Νταλότ ήταν άθλιος. Ο Καστάνιε για κάποιο λόγο είναι πάρα πολύ καλός, πολύ καλύτερος από τον Νταλό. Δεν ξέρω εκείνος γιατί δεν μου είχε βγει καθόλου εσείς. Αυτός είναι απίστευτος. Και στο τρέξιμο τους προλάβαινε και στα μαρκαρίσματα ήταν απίστευτος. Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά. Ο Κόρντομπα είναι απίστευτος στην άμυνα, ρε αλήθεια. Και πιστεύω ότι είναι πολύ φθηνή αυτή η κάρτα. Δηλαδή έκοβε τα πάντα. Παίξαμε με Ουσέμπιο, με Πελέ, με Ζινολά. Τα πάντα, έκοψε τα πάντα. Το ίδιο και ο Σαλιμπά. Και αυτή η κάρτα έχει βγει πρώτη Team of the Week, έτσι. Και ακόμα είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός ο Σαλιμπά. Ρομπέρτο Κάρλος μια χαρά. Αν και μου έκανε εντύπωση που στο τέλος ο Ζινολά τον έκανε outpace. Δεν θα το περίμενα αυτό. Θα πρέπει να έχει λίγο παραπάνω sprint speed ο Ρομπέρτο Κάρλος την κάρτα. Θέλω να σταθώ στο κέντρο. Αυτός μια χαρά είναι, guys. Απλά επειδή έχει λίγο περίεργο body type, επειδή είναι πάρα πολύ ψηλός, δεν έστριβε. Αλλά έκοβε πάρα πολύ καλά. Για non-rare card είναι απίστευτος. Και ο Βερετού καλός, τον Άντρε δεν τον χρησιμοποιήσαμε. Ο Ράσφορντ πάρα πολύ καλός. Είναι το κλασικό πρόβλημα που έχει ο Ράσφορντ. Εγώ θεωρητικά, όχι θεωρητικά, εγώ ιδανικά θα ήθελα λίγο παραπάνω balance να έχει ο Ράσφορντ. Δυσκολεύεται στο να στρίψει λίγο. Έχει αυτό το λίγο βαρύ ο Ράσφορντ. Και για το 1,5 εκατομμύριο που έκανε είναι πανάκριβος, δεν το συζητάμε. Δεν τα αξίζει τόσο πολλά, αλλά είναι πολύ καλή κάρτα. Πολύ καλός. Ο Μέση εντάξει έχει απίστευτο shoot, guys. Έχει τρομερό shoot ο Μέση. Ναι, αυτό το shoot που έχει ο Μέση είναι ακραίο. Σας λέω, ο Μέση και ο Ρονάλντο είναι σε ένα δικό τους level στο shoot. Ο Γκριεσμάν ήταν απίστευτο στο κέντρο. Δεν έχει σημασία το defending του, ξέρετε, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό. Σημασία έχει σε έναν παίκτη το passing του εκεί στο κέντρο, το passing του και το dribbling του. Και ο Γκριεσμάν επειδή τα έχει αυτά, ήταν το ιδανικό CM εδώ. Το άτυπα το κάμα, το πούμε. Αυτός φυσικά που είναι από άλλο πλανήτη, guys, είναι ο Πελέ. Που ασχέτως που παίζει με ένα generic πρόσωπο μέσα στο παιχνίδι, είναι απίστευτος. Είναι από τις καλύτερες κάρτες που έχω δοκιμάσει, μακράν. Τα κάνει όλα μόνος του, ρε βασικά. Τα κάνει όλα μόνος του. Και επίσης μια κάρτα που είναι πάρα πολύ καλή και θα ήθελα σε κάποια φάση να τη δοκιμάσω στην ομάδα μου είναι ο Άλο Βαϊράν. Είναι τρομερός. Τώρα επειδή πήραμε πανηγυρικά το draft, το δεύτερο draft σε όλη τη χρονιά όπως βλέπετε, πάμε να τιμωρηθούμε από τα packs να βγάλουμε τα 4 χρυσά. Δώσ' το. Βρωμοπαίχνιδο, βρωμοπαίχνιδο, είσαι το χειρότερο παιχνίδι του πλανήτη. Ρε πραγματικά αυτό το παιχνίδι το ξέρω σαν την παλάμη του χεριού μου. Σαν την παλάμη του χεριού μου. Πάντοτε όταν κερδίσει ένα draft πανηγυρικά, πάντοτε θα έρθει και θα σε τιμωρήσει με τα packs. Τώρα τι να παρακαλώ, να μας δώσει από τα premium players pack τα λεφτά μας πίσω. Αυτά τα packs εντωμεταξύ στο draft υπάρχουν και εγώ δεν θυμάμαι πότε. Παίζανε και από το FIFA 16, FIFA 17 και δεν τα έχουν αλλάξει. Δηλαδή, τόσο dead πραγματικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να δούμε τώρα εδώ πέρα ούτε περιορισμούς έχει ούτε τίποτα. Άμα βγάλουμε board, θαύμα θα είναι. Για να δούμε. Ισπανία πάντα. CM, Παρί. Όχι, CB. Ω, πήκε! Πεχταράς. Όλοι duplicates. Και τελευταίο premium players pack. Non-boards εγώ λέω. Και πέφτω μέσα. Ραμάλιο από PSV. Εσύ πάνω και οι υπόλοιποι. Τώρα εντάξει, να κάτσω να τους πουλήσω αυτούς. Ναι, δεν έχει νόημα. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like. Έχουμε target τα 5K. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe όσοι είστε καινούργοι, guys. Σχεδόν δίπλα στους 100.000. Λιγότερα από 800 άτομα ενδεχομένως να ανέβει το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι να τα πούμε τότε, να περνάτε πάντοτε όμορφα.